ότι μπορεί και να συμβούν. Που όταν τη ζούμε δυσκολευόμαστε να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε πρωταγωνιστές. Και που όταν περάσουν, ευχόμαστε και προσευχόμαστε ποτέ να μην είχαν συμβεί. Και ποτέ να μην τις συναντήσουμε ξανά, ποτέ να μην επαναληφθούν. Μια τέτοια περίοδος κλείνει αύριο το πρωί στις 6. 6 εβδομάδες ολοκληρώνονται αύριο στις 6 το πρωί, πρωτόγνωρες σε διαδικασίες, απαγορεύσεις, περιορισμούς, έντονους προβληματισμούς. 42 ημέρες ολοκληρώνονται αύριο στις 6 το πρωί, πρωτόγνωρες και γεμάτες από πίεση, διλήμματα, μικρά αλλά και μεγάλα άγχη και κυρίως αγωνία για το τι θα συμβεί. Πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. 1008 ώρες ολοκληρώνονται αύριο στις 6 το πρωί, που καθολικά οι Έλληνες αποδείξαμε ότι όταν στεκόμαστε ενωμένοι, είμαστε ικανοί με το καλύτερο, είμαστε ικανοί για το καλύτερο και αποδείξαμε με σύνεση, σοβαρότητα, περισσή αυταπάρνηση και γενναιότητα ότι μπορέσαμε να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοση του ιού. Αποδείξαμε ότι όλοι μπορούν να μάθουν από εμάς. Και αν μέχρι σήμερα το μεγάλο μας στοίχημα ήταν το να μείνουμε σπίτι, το στοίχημα των επόμενων ωρών, των επόμενων ημερών, των επόμενων εβδομάδων είναι πιο δύσκολο, πιο σύνθετο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό. Να μείνουμε ασφαλείς, να μην δώσουμε χώρο και τρόπο στον ιό να μεταδοθεί, στην νόσο να εξαπλωθεί. Εγχείρημα δύσκολο, γιατί προερχόμαστε όλοι από μια περίοδο ψυχικής αλλά και ψυχολογικής κόπωσης. Εγχείρημα σύνθετο, γιατί οι κανόνες είναι αρκετοί και επιβάλλεται προσοχή αλλά και συνέπεια στην τήρησή τους. Εγχείρημα όμως εξαιρετικά σημαντικό, γιατί το αποτέλεσμά του θα κρίνει τα πάντα για τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας, την ίδια την πατρίδα μας. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Ο ιός είναι εδώ, δίπλα μας. Μπορεί να τον έχει και να τον μεταφέρει ο καθένας μας. Εμείς οι ίδιοι, ο φίλος μας, ο συγγενής μας, ο γείτονάς μας, ο κάθε συμπολίτης μας που το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες από αύριο θα βρεθούμε στον ίδιο χώρο, στην ίδια γειτονιά, στο ίδιο κατάστημα. Και είναι αυτός ο ιός που απέβει μοιραίος για 144 συμπολίτες μας στην Ελλάδα και 2.241 συνανθρώπους μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι αυτός ο ιός που ευθύνεται για την αγωνία, την ταλαιπωρία που πέρασαν, τη μάχη που έδωσαν και δίνουν 3.507.442 συνανθρώπους μας σε όλο τον πλανήτη. Είναι αυτός ο ιός που ευθύνεται για μικρές και μεγάλες στιγμές που θυσιάσαμε, που υπεύθυνα αυταπαρνηθήκαμε, με συνείδηση και υπομονή στερηθήκαμε. Είναι αυτός ο ιός που παραμένει εδώ και συνεχίζει να απειλεί την καθημερινότητά μας, την υγεία μας, τις ζωές μας, τις δουλειές μας, τις οικογένειές μας, την ίδια μας την πατρίδα. Απέναντι σε αυτό τον ιό, τον αόρατο εχθρό, από αύριο στις 6 το πρωί, καλούμαστε όλοι να υψώσουμε νέο τείχος περιορισμού της εξάπλωσής του, να αντισταθούμε, να συνεχίσουμε την ίδια συνέπεια με την ίδια επιμονή στη μάχη. Μια μάχη που θα κρίνει και την τελική έκβαση του πολέμου απέναντι στην νόσο. Μια μάχη που το όπλο μας είναι συγκεκριμένο και δεν είναι άλλο από την τήρηση των κανόνων στις μετακινήσεις μας και τις κοινωνικές μας ή άλλες επαφές. Τηρούμε τους κανόνες. Προχωράμε μέρα με τη μέρα. Ερχόμαστε πιο κοντά στο στόχο, μειώνουμε τις περιπτώσεις μετάδοση και εξάπλωση του ιού. Τηρούμε τους κανόνες. Προχωράμε μέρα με τη μέρα στο σχέδιο αποκλιμάκωση των περιορισμών που είχαμε θέσει μέχρι σήμερα. Τηρούμε τους κανόνες. Προχωράμε μέρα με τη μέρα στις επόμενες φάσεις. Με νέα καταστήματα και επιχειρήσεις να ανοίγουν, νέες δραστηριότητες να επανέρχονται, νέες υποδομές να δίνονται σε χρήση, με τη νέα κανονικότητά μας να έρχεται όλο και πιο κοντά. Δεν τηρούμε τους κανόνες. Ο κίνδυνος για νέα κρούσματα, νέες εστίες εξάπλωσης, νέα σημεία έξαρσης είναι ορατός, αν όχι δεδομένος. Ο κίνδυνος για φρένο στην αποκλιμάκωση των μέτρων ή για νέα περιοριστικά μέτρα φαντάζει μονόδρομος. Οι επιστροφές στις καταστάσεις και τους περιορισμούς που σήμερα βιώνουμε και που από αύριο στις 6 το πρωί θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας, θα είναι δυστυχώς αναπόφευκτη. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τηρούμε τους κανόνες. Προχωράμε μπροστά και παίρνουμε πίσω και σταδιακά τις ζωές μας. Δεν τους τηρούμε. Γυρίζουμε πίσω στις δύσκολες και ψυχοφθόρες καταστάσεις που για 6 εβδομάδες τώρα ζήσαμε. Τόσο ειλικρινά, αλλά και τόσο απλά. Γι' αυτό σας κοιτώ στα μάτια και σας ζητώ να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή. Να πάρουμε πίσω τις ζωές μας, να τηρήσουμε τα μέτρα και τους κανόνες υγιεινής που συνοδεύουν τη νέα φάση που ξεκινά από αύριο. Και να το κάνουμε με τους όρους που επιβάλλεται. Να μείνουμε ασφαλείς. Να αποδείξουμε ξανά και σε αυτό το κομβικό σημείο του πολέμου ότι οι Έλληνες και θέλουμε και μπορούμε ενωμένοι να πετύχουμε τα πάντα. Και για να συμβεί αυτό,
αρκεί να στοιχηθούμε σε δύο γραμμές μάχης και να εφαρμόσουμε τους κανόνες της νέας στρατηγικής μας. Πρώτη γραμμή. Τηρούμε τους κανόνες ατομικής προστασίας υγιεινής αλλά και ευθύνης. Χέρια πλένουμε, αποστάσεις κρατάμε, μάσκες φοράμε, είτε όπου είναι απαραίτητο, είτε όπου αυτό συνιστάται. Δεύτερη γραμμή. Τηρούμε τους κανόνες μετακίνησης και κοινωνικής επαφής. Δεν μετακινούμαστε άσκοπα και χωρίς λόγο. Δεν φεύγουμε εκτός του νομού και των ορίων που επιτρέπεται. Δεν συγχρονιζόμαστε με παρέες και φίλους πλέον των 10 ατόμων. Ας θυμόμαστε όλοι ότι αυτοί οι κανόνες είναι τα δικά μας όπλα σε αυτή τη μάχη. Η τήρησή τους θα κρίνει την πορεία της και την έκφαση του πολέμου. Έναν πόλεμο που επιβάλλεται να κερδίσουμε. Εν όψη λοιπόν της αυριανής νέας περίοδου, θέλω ξανά να υπενθυμίσω χρηστικές επισημάνσεις για αποφυγή παρανοήσεων. Η μάσκα ή το κάλυμα προσώπου είναι υποχρεωτικό για τους πολίτες, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί, στα σανσέρ, στα νοσοκομεία, στα ιατρία και στα διαγνωστικά κέντρα. Η μάσκα είναι υποχρεωτική για τους εργαζομένους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί, για τους εργαζομένους που διαχειρίζονται μη τυποποιημένα τρόφιμα σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων, για τους εργαζομένους σε νοσοκομεία, ιατρία, διαγνωστικά κέντρα, για τους εργαζομένους σε κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής. Στους υπόλοιπους κλειστούς χώρους δίνεται ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας ή καλύματος προσώπου, εφόσον είναι εφικτό. Κάποιες επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά με τα όσα ισχύουν από αύριο. Δραστηριότητες ευεξίας, κάτω από κωδικούς κέντρων αισθητικής, που αφορούν σε μασάζ, ατομικές personal προπονήσεις, φυσικής κατάστασης, πιλάτες, γιόγκα και συναφή προγράμματα δεν επιτρέπονται. Η οποιαδήποτε άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων θα συμπαρασύρει σε επίπεδο διοικητικών προστήμων και λοιπόν συνεπειών όλη την επιχείρηση. Δεύτερον, στα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, η χωροταξική ανάπτυξη της δραστηριότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες αποστάσεων που έχει θέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στους χώρους και τα περιγράμματα χρήσης που συνοδεύουν τις άδειές τους και τα πιστοποιητικά πυρασφάλειάς της και μόνο, δηλαδή αποκλειστικά και μόνο στους έως τώρα καθορισμένους χώρους. Ειδικά για τις μετακινήσεις μας μέσα στην Αττική, όπως ανέφερα και χθες, είναι ελεύθερες αποκλειστικά εντός λεκανοπεδίου και μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων. Δηλαδή, ένας κάτοικος της Δυτικής Αθήνας, από το Περιστέρι, μπορεί να μετακινηθεί στο Σούνιο. Ο κάτοικος της Νέας Μάκρης μπορεί να πάει στη Μάνδρα. Ο κάτοικος του Πειραιά μπορεί να πάει στον Κάλαμο. Οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου δεν μπορούν να μετακινηθούν στα νησιά του Αργοσαρονικού, στην Αίγινα, στη Σαλαμίνα, στο Αγκίστρι, στον Πόρο, στην Ήδρα, στις Πέτσες. Δεν μπορούν να μετακινηθούν στο Δήμο Τριζινίας ή στα νησιά των Κυφήρων και των Αντικυφήρων. Στο σημείο αυτό και στο κλείσιμο αυτής της φάσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα συνολικά στατιστικά στοιχεία αυτών των 42 ημερών που αφορούν στην εξάπλωση του ιού. Συνολικά είχαμε 2.626 κρούσματα. Από αυτά 1.040 είναι αυτή τη στιγμή ενεργά. 330 νοσηλεύονται, 710 αναρρώνουν κατοίκων. Από τα υπόλοιπα 1.586 μη ενεργά κρούσματα, 497 συνάνθρωποι μας νοσηλεύτηκαν και πήραν εξιτήριο, 945 ανάρρωσαν κατοίκων και δυστυχώς 144 δεν τα κατάφεραν. Σε σχέση με τη γεωγραφία των κρουσμάτων, από τα 2.626 κρούσματα, 1.496, δηλαδή ποσοστό 55,9%, ήταν στην Αττική. 237 ήταν σε δομές φιλοξενίας ή οικισμούς ειδικών ομάδων πληθυσμού. 198 ήταν στην Κεντρική Μακεδονία, 160 στη Δυτική Μακεδονία, 125 σε πλωτά μέσα, 94 στην Δυτική Ελλάδα, 93 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και λιγότερα στις υπόλοιπες περιφέρειες. Σε επίπεδο περιφερειακών ενωτήτων, νομών, κανένα κρούσμα δεν υπήρχε στην Ευρυτανία, στη Λακωνία και στη Φωκίδα. Τα περισσότερα κρούσματα είχαν η Καστοριά 85, η Κοζάνη 71, η Ξάνθη 52, η Λάρισα 50 και η Ηλία 48. Στην πρώτη δεκαπεντάδα των Δήμων που είχαν κρούσματα, πρώτος είναι ο Δήμος Αθηναίων με 314, η Κηφισιά με 116, η Θεσσαλονίκη με 85, η Καστοριά με 79, ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού με 73, ο Δήμος Πειραιά με 59, ο Δήμος Χαλανδρίου με 52, ο Δήμος Γλυφάδας με 49, ο Δήμος Περιστερίου με 46, ο Δήμος Λαρισαίων με 42, Πατρέων με 38, Νέας Μύρης με 37,
Αμαρουσίου 36, Νέας Ιωνίας 35, Ξάνθης 34 και Ορδέας 31. Από αυτούς τους δήμους, 7, Ήτη, η Κηφισιά, η Καστοριά, η Φιλοθέη Ψυχικό, το Χαλάνδρι, η Ξάνθη, η Ορδέα και η Νέα Ιωνία Αττικής παρουσιάζουν έντονο επιδημιολογικό ενδιαφέρον λόγω ιδιομορφίας τοπικής διασποράς και της σχέσης του αριθμού των κρουσμάτων με τον αριθμό του πραγματικού γενικού πληθυσμού του Δήμου. Κλείνοντας αυτή την τελευταία ενημέρωσή μου αυτής της πρώτης φάσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που έξω από το σπίτι δώσαμε μια μεγάλη μάχη για όλους τους συμπολίτες μας που έμειναν στο σπίτι και για όλους όσους κινδύνευσαν ή κινδυνεύουν από τον ιό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το υγειονομικό προσωπικό, τους φαρμακοποιούς και τους εργαζόμενους στα φαρμακεία, τους εργαζομένους στον ΕΟΔΗ και στον ΕΚΑΒ, στο Υπουργείο Υγείας, στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αλλά και σε όλους εκείνους τους αφανείς ήρωες των τελευταίων 6 εβδομάδων. Στους εθελοντές, στους εργαζόμενους των σούπερ μάρκετς, στα παιδιά των delivery και τους συναδέλφους τους που εργάζονται μέσα στα καταστήματα, στους υπαλλήλους των ταχυδρομείων και των courier, στους νέους που εργάζονται στα πρατήρια καυσίμων, στους υπαλλήλους και εργαζομένους των τραπεζών, στους ανθρώπους των media, στους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, φορτηγών και των μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά και στους ακούραστους εργαζομένους των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων και σε όλα τα στελέχη των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Σε όλους όσοι συνέχισαν να εργάζονται σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αλλά και σε όλους εκείνους που έμειναν σπίτι ακολουθώντας τους κανόνες και κάνοντας δυνατό αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Όμως νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω και δημόσια και να κάνω ιδιαίτερη μνήμα και η αναφορά σε εκείνους που σε 24ωρη βάση υποστήριξαν κάθε μέτρο, κάθε απόφαση, κάθε νομοθετικό βήμα αυτής της πρωτόγνωρης πρώτης φάσης. Το ακούραστο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Νομικών Θεμάτων και του Εθνικού Τυπογραφείου που στήριξαν και στηρίζουν καθημερινά όλο το εγχείρημα με τη σύνταξη και έκδοση των απαραίτητων νομοθετικών αποφάσεων και πράξεων για την εφαρμογή των μέτρων. Θερμές ευχαριστίες στο Γενικό Γραμματέα Νομικών Θεμάτων Στέλιο Κουτνατζή και το Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου Δημήτρη Γεωργίκο και τους ακούραστους συνεργάτες τους και εργαζομένους των γραμματιών τους. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, από αύριο στις 6 το πρωί ξεκινάει μια νέα μάχη. Μια δύσκολη μάχη και το κράτος, οι δομές υγείας, η πολιτική προστασία, η ελληνική πολιτεία παραμένουν σε επιφυλακή, σε εγρήγορση, σε απόλυτη ετοιμότητα. Είμαστε όλοι έτοιμοι να κάνουμε αυτό που πρέπει στο πλευρό όλων των Ελλήνων πολιτών. Να παλέψουμε σαν χαρτογράφητα νερά, αλλά με τις γνώσεις, την εμπειρία και τα αντανακλαστικά που αποκτήσαμε τις 42 ημέρες δοκιμασίας που αφήνουμε πίσω μας. Θα κάνουμε όλα όσα πρέπει, αλλά τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την αλυσίδα εξάπλωσης του ιού, την οποιαδήποτε νέα διάδοση, αν δεν εφαρμόσουμε όλα όσα χρειάζονται. Η αυστηρή τήρηση των κανόνων θα κρίνει και θα καθορίσει το αποτέλεσμα. Ξέρω ότι φαντάζει πιο δύσκολο, αλλά είναι αδιαπραγμάτευτα αναγκαίο για να προχωρήσουμε με ασφάλεια. Όλοι αντιλαμβανόμαστε την κόπωση, αλλά όλοι αναγνωρίζουμε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το αντίθετο. Και αν στα δύσκολα κρυθήκαμε, στα δύσκολα θα ξανακριθούμε. Άλλωστε οι άνθρωποι πάντα φαίνονται στα δύσκολα και όλες αυτές τις μέρες που παντού ήταν δύσκολα, με υπομονή και καρτερικότητα, ενωμένοι, κάναμε το καλύτερο. Και τώρα που τέλειωσαν αυτές οι μέρες της πρώτης μάχης, ας μην την κρατήσουμε μόνο ως μια περίοδο με κακές στιγμές, αλλά σαν τις μέρες που είπαμε, κοίτα πόσο πολύ καλοί μπορούμε να είμαστε και όλοι να έχουμε κάτι να μάθουν από εμάς, για εμάς, τους Έλληνες. Οι Έλληνες από αύριο, το ίδιο περήφανοι, το ίδιο δυνατοί, το ίδιο επίμονοι, το ίδιο υπεύθυνοι, συνεχίζουμε. Βγαίνουμε έξω με προσοχή. Μένουμε ασφαλείς. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε όλους μας.